Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα ανοίξουμε Pop in a Box και ήρθε σε δύο διαφορετικές σκούτες, αν και πάλι δεν θα έχουμε 12, γιατί από ό,τι τα τράβηξαν δύο φορές λεφτά και τα πιο πολλά είναι εδώ, γιατί η πιο μεγάλη μπάζα πρέπει να είναι εδώ, εδώ πρέπει να έχουμε κάποια 4-5 ποπάκια και εδώ ακόμα να έχουμε κάνα 3-4. Πρώτα έφτασε αυτό, γιατί το έχω αυτό, το έχω λίγο καιρό, αυτό άργησε λίγο να έρθει, αλλά είπα να τα ανοίξω μαζί, να μην τα έχουμε ξεχωριστά, γιατί από ό,τι τα κινήσεις του λογαριασμού τράβηξαν μια φορά κάπου στα 40 κάτι και μια φορά κάπου στα 30, κάπου στα 70-80 σύνολο τράβηξαν, τώρα δεν θυμάμαι καλά. Ένα πρώτο Pop in a Box είναι το αγγλικό συνδρομητικό κουτί, όπου είναι καλό για όλους τους φάγκο pop συλλέκτες. Έχει ένα γαμάτο tracker που μπορείς να βάζεις ποια ποπάκια θέλεις, ποια έχεις και ποια δεν θέλεις. Και αυτοί θα σου στείλουν αυτά που έχεις. Καλό είναι να τα περάσουμε όλα μία γύρα και να τα μαρκάρεις όλα, γιατί αν κάποια τα αφήσεις neutral, ας το πούμε, δεν τα πειράξεις καθόλου, υπάρχει περίπτωση να σου στείλουν από εκείνα. Καλό είναι να τα δεις όλα και να βάλεις όλα όποια δεν θέλεις, μην τύχει να σου στείλουν κάποια από εκείνο και να τα περάσεις να βάλεις ακριβώς όλα όποια έχεις. Αυτά πάμε σιγά σιγά, έχει αρκετά πακέτα συνδρομών. Εγώ έχω αυτό με τα 12 pop το μήνα. Αν και πλέον επειδή πείραξα πολύ το tracker και το έκανα πολύ συγκεκριμένο, δεν θα βρίσκουν λογικά κάθε μήνα 12 να μου στέλνουν. Δεν πειράζει, πάμε να δούμε πρώτα το πιο μικρό πακετάκι που έφτασε. Με full extra bubble wrap μέσα, το πιο βασικά από το Air Plus, τις πιο χοντρές στους σκάλες. Καλό είναι αυτό. Α, και μέσα εδώ έχουμε 3 ποπάκια. Ναι, από κάτω δεν νομίζω να χωράει άλλο, εδώ έχουμε 3 ποπάκια. Οπότε ας ξεκινήσουμε να βγάζουμε. Έχουμε εδώ σαν πρώτο. Α, ο Χάρη από το Home Alone. Ναι, και αυτά τα βγάλα από το tracker, αλλά άρχισα λίγο να τα βγάλω, οπότε δεν τα πρόλαβα και στείλανε από αυτήν την κατηγορία. Είναι Pop Movies νούμερο 492, ο Χάρη από το Home Alone. Και εδώ ναι, είναι η φάση που σε μια παγίδα είχε πάρει φωτιά το μαλλί του και ο σκούφος του. Σε μια από τις παγίδες που έβαζε ο μικρός Kevin και στις γαμάτες παγίδες. Συνεχίζουμε, πάμε εδώ να δούμε. Έχουμε ωραία ποπάκια από κατηγορία, από αγαπημένη κατηγορία που με ενδιαφέρει, Pop της Marvel. Και εδώ είναι ο Hulk από το Ragnarok με αυτή τη στολή που είχε εκεί στην αρένα. Το Pop Marvel νούμερο 241. Τώρα παίζει να κλείσαμε αυτή τη σειρά. Όχι, νομίζω ακόμα μου λείπει η Χέλα. Εντάξει, θα μας έρθει και αυτή. Τώρα η φάση είναι όπως είναι εδώ. Δεν μπορούμε να έχουμε το. Αναγκιάσει. Τώρα κάτι γίνεται. Μετά πώς θα πάρουμε το μεγάλο, είναι και αυτό ένα θέμα. Και το τελευταίο κουτάκι, το τελευταίο ποπάκι του κουτιού είναι και αυτό ένα που και αυτά τα έβγαλα τελικά. Αλλά επίσης πάλι πρόλαβα να το στείλουν. Ο Sub-Zero, το Pop Games νούμερο 251 από το Mortal Kombat. Ωραίος αυτός, έχει και Chase, εντάξει το Chase του θέλω κατά βάση. Αλλά και αυτός ωραίος, γενικά όλη η σειρά Mortal Kombat βγήκε ωραία. Και είναι από το παιχνίδι το Mortal Kombat X, από το τελευταίο παιχνίδι νομίζω που βγήκε του Mortal Kombat. Εντάξει, εγώ το είχα πάρει και εκείνο, είχα πάρει την έκδοση του XL που είχε μέσα Alien. Τι άλλο είχε, το Jason είχε. Αυτά, πάμε να μπούμε και στο πιο μεγάλο κουτί, το οποίο είναι βαρύ. Εντάξει, τα πιο πολλά πρέπει να είναι εδώ. Αυτά νομίζω μπορούμε να τα αφήσουμε λίγο στην άκρη. Για να δούμε και εδώ τι παίζει. Αυτό είναι το μεγάλο κουτί και η φάση είναι ότι εδώ, εντάξει, το κουτί τους δεν λέει κάπου ότι είναι Pop in a Box, απλά το περιμένει. Δεν περίμενα κάτι άλλο από αυτούς έτσι τώρα. Γι' αυτό φαντάστηκα ότι θα είναι Pop in a Box. Τώρα, αν έχει τίποτα άλλο μέσα. Ναι, και εδώ, εντάξει, τώρα από ποιο warehouse έφυγε αυτό δεν ξέρω. Έχουμε και τα κλασικά διαφημιστικά μέσα όπως έχουμε και σε άλλα. Εδώ ένα μάτσο κουπόνια από Αγγλία. Εντάξει, τώρα αυτά μας είναι λίγο άχρηστα. Για εμάς τουλάχιστον έχουμε Air Plus και έχουμε και κάποια ποπάκια. Α, βλέπω Guardians of the Galaxy θεματικό, ένας Go, αυτό πρέπει να είναι το exclusive του. Ναι ρε φίλε, ο Drax με τον Groot. Ωραίο, ωραίο, πολύ ωραίο, καινούργιο κομμάτι. Το Pop Marvel νούμερο 62 και είναι ο Drax που έχει τον Groot πάνω. Αυτό ήταν exclusive, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ που ήταν ακριβώς exclusive. Ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που το ήθελα σίγουρα. Ωραία, είχαμε και ένα exclusive, καλό αυτό. Αν και βλέπω μέσα έχω ένα μεγάλο κουτί, παίζει να έχουμε Pop Rides. Συνεχίζουμε, ναι ρε φίλε, επιτέλους στείλανε το Frodo. Όπα, α, εδώ είναι το Chase Frodo. Ωραία, καλό αυτό που έχουμε Chase-άκι. Αν και εγώ ήθελα το απλό, γιατί το απλό ακόμα δεν το έχω. Και είναι το δεύτερο Chase του Frodo που έχουμε. Το ένα το έχω ήδη. Δεν πειράζει, και το Chase είναι καλό. Ωραία, είναι η δεύτερη φορά που βγάζω Chase από Pop in a Box. Καλό αυτό. Εντάξει, τώρα το Chase καλό για καμιά ανταλλαγή με κάνα άλλο Chase ή κάποιο άλλο που πάει που να μας ενδιαφέρει. Ωραία, αλλά το Frodo θα τον αφήσω στο Tracker γιατί θέλω και τον απλό Frodo. Ακόμα δεν μου έχει έρθει ο απλός Frodo. Ή μου έχει έρθει και μπερδεύομαι. Όχι, παίζει να μου έχει έρθει και να το έχω ξεχάσει. Ναι, τα είχα πάρει. Όχι, μου έχει έρθει ήδη, άκυρο, μου έχει έρθει ήδη. Λοιπόν, και τώρα έχουν δύο μεγάλα. Και εδώ βλέπω ότι είναι. Παίζει να είναι Star Wars, παίζει να είναι το καινούριο το ώρα. Όχι, ρε φίλε, τι λες τώρα. Είναι Movie Moments και το άλλο είναι Movie Moments. Εντάξει, θα τα δούμε και αυτά. Εντάξει, μέχρι στιγμής μπορώ να πω το καλύτερο Pop in a Box που έχουμε δει.
Εδώ είναι το Move Moment The Come Back to Escape, εδώ που είχαν παγιδευτεί ο Luke με την Leia μέσα εκεί στον συμπυκνωτή σκουπιδιών, ας πούμε, και είχε και εκείνο το περίεργο πλάσμα, ακόμα και εκείνο το έχει. Ναι ρε φίλε, Move Moments, όλα αυτά είναι τα Move Moments και εδώ βλέπω έχουμε τρία από ό,τι φαίνεται από τα Move Moments. Πάρα πολύ ωραία, τι λες τώρα, αυτή και αν ήταν πολύ καλή ψαριά. Αυτά εδώ τώρα κάπως έτσι για να χωράει και το Movie Moments να γυρνάει. Το δεύτερο το οποίο, και αυτό πάρα πολύ ωραίο, Movie Moment Escape Pod Landing που έχει τα ρομπότ εκεί που πέσανε. Τι λες τώρα, πάρα πολύ ωραία, μπράβο μπράβο, με έφτιαξε αυτή τη φορά το Pop in the Box, γιατί αυτά ήθελα να τα πάρω σίγουρα και σκέψω ότι αυτά στην Ελλάδα βγήκαν κάπου κοντά στο 30, αν θυμάμαι καλά 25, κάπου εκεί, και εδώ μας βγήκανε μόνο 8 ευρώ. Τι λες τώρα, όχι ακριβώς 8, 9, κάπου εκεί περίπου εκεί είναι η τιμή για 12 παπάκια. Αυτά νομίζω μπορούμε να τα έχουμε. Και για το τέλος, ένα ακόμα movie moment που μας έμεινε, το Death Star Duel 1, επίσης πολύ ωραίο παπάκι. Τα movie moments γενικά βγήκαν πάρα πολύ ωραία και ίσως είναι τα πρώτα pop που θα βγάλω από το κουτί. Θα δούμε, αυτό θα μείνει να αιωρείται. Ναι, πάρα πολύ ωραίο παπάκι. Εδώ παλεύουν ο Obi-Wan, ο Ben Kenobi μάλλον με τον Darth Vader μέσα στο Death Star. Εδώ που ήταν και η τελευταία μάχη του Ben Kenobi όσο τον είδαμε. Που εδώ και μετά νίκησε σε εισαγωγικά, ας πούμε, ο Darth Vader. Πάρα πολύ ωραίο το pop. Star Wars νούμερο 225. Και είναι μου βάμε. Τώρα μας μείνανε δύο. Μας μείνανε μόνο το Cloud City Duel που παλεύει ο Luke με τον Darth Vader. Εκεί που έχασε και ο Luke το χέρι του, αν θυμάμαι καλά. Και το Cantina Face Off που είναι κλασικά ποιος πυροβόλησε πρώτος, ο Han Solo ή ο Greedo. Πάρα πολύ ωραία. Πολύ καλή ψαριά αυτή τη φορά μπορώ να πω. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε λιγάκι για να τα δούμε. Να πούμε ότι ίσως είναι το καλύτερο pop in the box που έχουμε βγάλει. Γιατί έχουμε ένα Chase, ένα exclusive, ένα από την αγαπημένη μου θεματολογία που είναι η Marvel, από τις αγαπημένες μάλλον, και τρία pop Star Wars movie moments. Πάρα πολύ ωραία. Αυτά πάμε να τα ανοίξουμε λιγάκι για να δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά τους και τη λεπτομέρειά τους. Ανοίξαμε λοιπόν και έχω να πω ότι τα pop movie moments είναι πάρα πολύ όμορφα, είναι πολύ ωραία δουλειά και είναι μια πολύ γαμάτη δουλειά από την Funko. Να πούμε ότι εντάξει, έχουμε εδώ, δεν μπόρεσε να χωρέσουν πολύ καλά στο πλάνο, αλλά λίγο από εδώ, λίγο από εκεί τα βάλαμε. Ας ξεκινήσουμε με το τσεϊσάκι του Frodo που είναι και Glow in the Dark, αλλά εφάσισε είναι το μόνο που φωσφορίζει, είναι αυτό που κρατάει στο χέρι του. Το φως, πώς το είχε πει εκεί που το είχε δώσει, που το είχε χρησιμοποιήσει και εκεί στην Αράχνη, στη Σέλο που φώτιζε, για να το φωτίζει στα πιο σκοτεινά μέρη, πώς το έλεγε τώρα, δεν θυμάμαι ακριβώς, φως του Ελέντιλ, πώς το έλεγε κάπως. Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο κομμάτι, αλλά ωραίο είναι και η βαφή του για τα μάτια του. Καλό θα ήταν να φωσφορίζουν όπως είναι η βαφή του. Εδώ είναι αφού τον είχε. Αφού είναι τρυπημένος από το Morgul Blade που είχε γίνει έτσι, που ήταν κοντά στο να γίνει και αυτός Nazgul, ας το πούμε. Ο Drax, ο οποίος Drax το πόδι δεν είναι πολύ καλά κολλημένο και δυσκολεύεται λίγο στο να στηριχτεί. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πάκι, πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. Ακόμα και ο Groot που είναι τόσο μικρός πάνω του. Κοιτάξτε πόσο γαμάτη δουλειά έχει. Απλά δεν είναι Bobblehead. Θα μπορούσα να τον κάνω ακόμα και αυτόν Bobblehead. Είναι έτσι και λίγο νευριασμένος. Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα έτσι όπως είναι εδώ πέρα, αυτό που σας λέω με το πόδι του, τώρα δεν ξέρω κατά πόσο φαίνεται ότι αυτό το πόδι δεν είναι καλά κολλημένο, το δεξί, το αριστερό μάλλον, έχει ένα κενό εδώ πέρα και δεν στηρίζεται πάρα πολύ καλά, αλλά εντάξει θα γίνει δουλειά. Pop Marvel εννοείται, οπότε είναι και Bobblehead και από τα τελευταία παπάκια της Marvel, οπότε πολύ καλή δουλειά και στη ζώνη του και στο Groot μου άρεσε πάρα πολύ δουλειά, τόσο μικρός που είναι ένα κοντινό στο Groot, κοιτάξτε πόσο γαμάτος είναι, πάρα πολύ ωραίος. Τώρα εδώ κατά πόσο θα μπορέσει να γυρίσει. Εντάξει, κάτι γίνεται. Συνεχίζουμε, πάμε στο Hulk, ο οποίος είναι και ο πιο μεγάλος από όλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο και βαρύ pop. Γομάρι, κοντεύει να φτάσει στο εξάιντσο. Πάρα πολύ ωραίο, βαρύ κομμάτι, πολύ ωραία δουλειά στη στολή του, στην περικεφαλαία του, στο σφυρί του. Σε αυτό εδώ, όπως είναι βαμμένος στα χρώματα του πολέμου, ας πούμε, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτός Bobblehead εννοείται γιατί είναι ποπάκι της Marvel. Από το Thor Ragnarok. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Αυτός βγήκε σε 10 inch, όσο μπορεί να πάρουμε και τον 10 inch. Φανταστείτε εκεί πόσο γαμάτη δουλειά θα έχει. Αλλά και αυτός είναι ίσως από τα πιο καλά δουλεμένα παπάκια που έχω δει. Κοιτάξτε την περικεφαλαία του. Κοιτάξτε κάτω πόσο καλά είναι. Δεν έχει χάσει χρώμα πουθενά. Η συγκόλληση στα πόδια του λίγο φαίνονται αυτά τα κενά, αλλά δεν μας πειράζει καθόλου. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και αυτό που φοράει στο χέρι του με τα αγκάθια που εδώ, πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ δυνατό κομμάτι. Θα περιμένουμε πώς και πώς να αποκτήσουμε και τον 10 inch. Συνεχίζουμε, πάμε στο Sub-Zero, αυτό που σας έλεγα δεν στηρίζει τον άθος. Πάμε στο Sub-Zero, ο οποίος και αυτός έχει πάρα πολύ ωραία δουλειά, εντάξει από τα καινούργια ποπάκια. Α, τώρα βλέπω το κεφάλι του, εντόπισα κάτι εδώ πέρα. Έτσι, ένα, εδώ λίγο μικρά λαθάκια, σαν κάποιος αντόπαψε και αντόπιασε όσο ήταν φρεσκοβαμένο και να χάλασε. Δεν μας πειράζει και αυτός πάρα πολύ ωραίος, ο Ninja του Πάγου από αγαπημένο παιχνίδι Mortal Kombat. Ένα από τα πιο παλιά παιχνίδια ήταν και στο ηλεκτρονικό, το Mortal Kombat, μετά βγήκε στο PlayStation και στους υπολογιστές, πάρα πολύ ωραίο.
Πολύ ωραία μικροδουλειά. Έχει τα μαχαιράκια του που έχει τα αστέρια, ξέρω εγώ. Έχει πολύ βασικά έχει αστέρια. Αυτά τα μικρά δαγκεράκια, ας πούμε, που πετούσε στα χέρια του. Πάρα πολύ ωραίο. Και στη στολή του πολύ ωραία δουλειά. Αλλά στη μάσκα του και στο κεφάλι του, το συζητάμε. Πάρα πολύ ωραίο. Πολύ ωραία λεπτομέρεια. Και αυτό είναι από την κατηγορία Pop Games, όπως είπαμε. Αυτός έχει και chase. Το chase του απλά στα χέρια του έχει ένα κομμάτι πάγου έτοιμο να το πετάξει, ας πούμε, κάτι τέτοιο. Και ο Χάρη, ο οποίος Χάρη και αυτός είναι πάρα πολύ ωραίος. Ένας από τους δύο κλέφτες και ο έξυπνος, ας πούμε, της υπόθεσης, το κεφάλι της υπόθεσης. Από τους δύο κλέφτες το μόνο στο σπίτι. Πάρα πολύ ωραίο παπάκι αυτό. Βλέπουμε εδώ με το κασκόλ του, το φακό που κρατάει, πολύ ωραίος. Και στο κεφάλι πάνω κάνα πολύ καλή δουλειά. Εδώ όπως πήρε φωτιά από, από μια παγίδα που έστεισε ο μικρός Κέβιν. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Και μου αρέσουν οι αναλογίες του πλέον, γιατί έχει μια ωραία αναλογία και ωραία στάση pop. Και στα χέρια του και στα πόδια του. Πάρα πολύ ωραίος. Και πάμε να δούμε, νομίζω τελειώσαμε τα μικρά. Ναι, πάμε να δούμε τα τρία πανέμορφα movie moments. Έχουμε εδώ το Battle on Death Star, πώς το λέει, Death Star Battle, κάπως έτσι. Πολύ ωραίο, αν και αυτό εντάξει, απλά κάτω σε μια πιο λεία βάση, ας το πούμε, μας γράφει Star Wars εννοείται. Αλλά η δουλειά στα pop είναι πάρα πολύ όμορφη. Κοιτάξτε εδώ τον Darth Vader. Και τα ποπάκια από εδώ δεν ξεκολλάνε. Τώρα εντάξει, με δύναμη μπορεί να ξεκολλήσουν, αλλά μπορεί να μείνει κανένα κομμάτι από το πόδι, οπότε δεν το επιχείρησα. Και αυτά Bobblehead εννοείται γιατί είναι pop Star Wars. Και από πίσω αυτά βγήκαν πάρα πολύ όμορφα. Τα θέλω όλα και ίσως αυτά είναι τα μόνα ποπάκια που βγουν από το κουτί. Θα δούμε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Α, και όλα τα movie moments έχουν πίσω ένα background, ας πούμε. Αυτό θα μπορούσε να το στήσει κάπου μαζί με το background. Το Death Star background, ας το πούμε αυτό, ή κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό τώρα εδώ θα μας πάρει. Θα μας πάρει πιστεύω κάπως. Συνεχίζουμε, πάμε στο Escape Pod Landing, αν θυμάμαι καλά όπως το έλεγε, και αυτά είναι το Bobblehead. Ο R2D2 είναι λίγο, έτσι το design του είναι λίγο διαφορετικό νομίζω σχέση με τους παλιούς. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτο. Κάτω οι αμμώδεις επειδή είχαν πέσει εκεί στην έρημο, ας πούμε, μας γράφει Star Wars εννοείται πάνω καλό αυτό. Το ένα πόδι το εδώ από εκείνο το επεισόδιο είναι που ήταν σημαίνιο και το βάλαν και εδώ έτσι, πολύ καλό αυτό και σωστή λεπτομέρεια. Ο R2D2 εντάξει γαμάτος, πίσω το Escape Pod έτσι μέσα χωμένο στην άμμο. Πολύ ωραίο και αυτό δεν είναι απλά σε μια επειδή βάση, μου άρεσε πάρα πολύ εδώ και η βάση του. Όλο το στήσιμο του γενικά πολύ έξυπνη ιδέα από τη Funko. Και από ό,τι είδα θα βγουν και από Marvel και από Aladdin, από ό,τι είδα κάτι θα βγουν και άλλα movie moments. Πρέπει να δούλεψαν πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραίο. Και η λεπτομέρεια πάνω στα παπάκια του είναι γαμάτι. Αλλά δυστυχώς δεν βγαίνουν, δεν θα με χάλαγε να βγαίνουν τα παπάκια. Δεν είναι σαν τα Pop Rides, ας πούμε, που το βγάζει από πάνω. Και το Thrust Commander, το οποίο πια αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ακόμα και το πλασματάκι εκείνο που κινόταν εκεί ανάμεσα. Αυτό ίσως και το πιο καλοδουλεμένο μέχρι στιγμής που έχουμε δει. Εδώ ο look που είχε μεταμφιεστεί φορούσε τη στολή, ας πούμε, Stormtrooper. Για να έχει που είχε μπει μέσα εκεί πέρα, καλό αυτό. Η Λία αυτό που κρατούσε εκεί προσπάθησε να το σφινώσει, αλλά δεν έγινε δουλειά να το σφινώσει για να μην κλείσει ο τείχος, αλλά δεν έκανε και αυτό δουλειά. Και αυτό το πλασματάκι που σας λέω το περίεργο, που νιώθαν ότι κάτι κουνιέται εκεί μέσα και τρομάξαν, πάρα πολύ ωραίο. Ο look πάρα πολύ γαμάτος. Το ποπάκι αυτό του look είναι πολύ τσιμπημένο ποπάκι, γιατί υπάρχει look με αυτή τη στολή και Han Solo, αλλά έχει ανέβει από τα Grail του Star Wars. Η Λία και αυτή πάρα πολύ όμορφη. Αυτά κάποια στιγμή θα τα δείξω και από πιο κοντά σε κάποιο review. Σε κάνουμε όλο review ή ένα showcase όλη τη σειρά από τα Pop Movie Moments του Star Wars τουλάχιστον. Πάρα πολύ όμορφα πάντως, είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτά. Και αν δεν σας έδειξα από εδώ το χαρτί, ας πούμε, το background του και καλά. Αλλά πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ που τουλάχιστον απόκτησα. Όχι και από μόνος μου θα τα έπαιρνα, αλλά τουλάχιστον να μας βοήθησε το Pop in a Box το να τα αποκτήσουμε. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι κάπως έτσι. Και αυτό εδώ, αυτό το πίσω, ας πούμε, το background για αυτό το movie moment. Ένα πάρα πολύ γαμάτο και αυτό. Αυτά πάνω κάτω, παιδάκια μου. Εντάξει, ζήτα και εσύ, ελπίζω να σ' άρεσε. Για μένα το καλύτερο Pop in a Box που έχω λάβει μέχρι στιγμής, μπορώ να πω. Δείτε το και εσείς, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Έχω εννοείται κάτω στην περιγραφή κάποια πράγματα για το Pop in a Box, τι παίζει με το referral μου. Μπορείτε να μπείτε και εσείς και για την πρώτη συνδρομή σας θα έχετε 20% έκπτωση. Αυτά, παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium figures και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.